Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτισμός ανεπτύχθηκε από τη γενιά του Κάιν. Πήγε, λέγει, ο Κάιν απέναντι από τον παράδεισο που έφυγαν οι γονείς του και εκεί έκτισε πόλη. Δηλαδή, όχι με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα, ένα τόπο κατοικίας. Και ανέπτυξε τον πολιτισμό. Αυτό, αν θέλετε, διαβάστε το με κάποιο όμως βοήθημα για να το καταλάβετε, στο 4 κεφάλαιο 17-24 στίχη. Τέσσερις απογονοί του, τέσσερα παιδιά του, δημιουργούν τον πολιτισμό. Μάλιστα, δια την μία θυγατέρα, τρία αγόρια, ένα κορίτσι, αυτή λέγεται κατά την παράδοση των Εβραίων ότι εφεύρε το γνέσιμο των μαλλιών και έκανε ύφασμα. Έτσι, η γενιά του Κάιν, προσέξτε λίγο, είναι λεπτό το σημείο, ανέπτυξε τον πολιτισμό. Δεν είναι, σας είπα, τυχαίο αυτό. Ο Κάιν πήρε την κατάρα από το Θεό και θέλησε να βρει ένα αντιστάθμισμα της κατάρας που τον κυνηγούσε στον πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός έρχεται να απαλύνει τη ζωή του ανθρώπου. Αντιθέτως, η γενιά του Σιθ, ο οποίος Σιθ εγεννήθη εις αντικατάσταση του Άβελ που εφανεύτηκε από τον Κάιν, η γενιά του Σιθ έμεινε εις την λατρεία του Θεού αλλά και την απλότητα της ζωής. Υπογραμμίζω, στη λατρεία του Θεού και στην απλότητα της ζωής. Επί παραδείγματι, ο Ενός, που είναι Υιός του Σιθ, λέγει εκεί Γένεσης 4,26 το εξής: ούτως ο Ενός ήλπιθεν επικαλείστε το όνομα Κυρίου του Θεού, ενώ αυτό δεν υπάρχει στον Κάιν. Έτσι δημιουργήθηκε, αγαπητοί μου, δημιουργήθηκαν δύο ρεύματα. Ακούσατε? Το ρεύμα το ένα είναι του Κάιν, που είναι μακριά από το Θεό, δημιουργεί πολιτισμό με καλπάζοντα τρόπον για να απαλύνει την τραχύτητα της ζωής αλλά και να αντισταθμίσει την πικρία της ψυχής, που δεν έχει η ψυχή γαλήνη και ειρήνη επειδή είναι μακριά από το Θεό. Από την άλλη μεριά, το άλλο, η άλλη πλευρά, η άλλη γενεά του Σιθ, που λατρεύουν το Θεό και ζουν απλά, δεν δημιουργούν πολιτισμό με την έννοια που τον δημιουργεί ο Σιθ. Έτσι, αυτά τα δύο ρεύματα κινήθηκαν. Ας με επιτραπεί να πω, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα δύο ρεύματα κινήθηκαν μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού. Στην Ανατολή εκκινήθη η γενιά του Σιθ, στη Δύση η γενιά του Κάιν. Η Δύση, η χριστιανική Δύση, ανέπτυξε τον πολιτισμό γιατί έχασε το Θεό. Η Ανατολή διατήρησε τη λατρεία του Θεού και επειδή δεν είχε ανάγκη να αναπτύξει πολύ πολιτισμό, μη μου πείτε για τουρκοκρατία, βγάλετε το αυτό. Η Ανατολή ήταν μέσα στη φόρμα της, μέσα στο μεδούλι της. Η Ανατολή είχε τη λατρεία του Θεού και ανέπτυξε μια απλή ζωή. Βέβαια, ο τεχνικός πολιτισμός μέχρι σε ενός βαθμού δύναται να υπηρετήσει τον άνθρωπο και να του απαλύνει τη ζωή του οπωσδήποτε. Αλλά πέρα όμως από τα όρια αυτά, μεταβάλλεται ο πολιτισμός σε άγχος, σε βλάβη, σε κατάρα. Η χρήση της γης και των υλικών στην απλή μορφή, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο ούτε στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου, ούτε στο περιβάλλον του. Πάρτε την εικόνα αυτή που υπήρχε λίγο παλιότερα. Οι γεωργοί μας, όχι λιπάσματα, έπαιρναν λίγο σιτάρι. Όχι λιπάσματα, όχι άλλα πράγματα που χρησιμοποιούσαν και χαλάμε σήμερα τη γη. Ξαναλέω, πέραμε λίγο σιτάρι. Τα καρπούζια ήταν μικρά. Τα ροδάκινα, τα μακαρίτικα τα ροδάκινα, δεν υπάρχουν πια. Τα ροδάκινα ήταν όλο άρωμα, μικρά. Όλα μικρά ήταν, δεν είχαν λιπάσματα. Οι ντομάτες μικρές. Δεν ήταν όμως και απαιτήσεις των ανθρώπων μεγάλες. Έτρωγαν λιτά και απλά. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Η χρώμενη το κόσμο τούτος μη καταχρώμενη». Αλφα Κορινθίους 7,31. Δεν έγινε το κατάχρησης ούτε στην κατανάλωση ούτε στην γη. Έτσι και ο άνθρωπος και το περιβάλλον διατηρούσαν μια υγεία. Ήρθε όμως μια άλλη εποχή. Ήρθε η πληγή η Πέμπτη. Ήρθε η πληγή η Πέμπτη. Ο άνθρωπος, επειδή θέλει να ικανοποιεί τις αισθήσεις του ειδονιστικά, το δαιμονικό στοιχείο μπήκε μέσα στη ζωή του, μέσα στον πολιτισμό του, και τώρα αρχίζει να παραβιάζει την φύση
να του αποδώσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και χρησιμοποιεί τη χημεία, χρησιμοποιεί την πυρική ενέργεια, χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα οποία καταστρέφουν τη ζωή του, άμα καταστρέφουν και το περιβάλλον. Πολύ ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός ως εξής. Αγαπητοί μου, ξέρετε, όλα είναι κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Λέει στον 16 Ψαλμόν τα εξής: «Και των γεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν οι ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών». Ψαλμός 16,14. Από τα κεκριμένα σου χόρτασε η κοιλιά του. Ποιο είναι τα κρυμμένα του Θεού? Πάμε να βγάλουμε από τους ωκεανούς, πάμε να βγάλουμε από τα έγκατα της γης, πάμε να βγάλουμε δεν ξέρω τι, να φτιάξουμε να φάμε. Όχι για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά για να χορτάσουμε τις επιθυμίες μας. Και εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Προσέξτε αυτό το στίχο. Ο Βατικανός Κώδικς, αντί ιών παιδιών, έχει ιίων, που θα πει σειρινά κρέατα, που δείχνει ακόμη ότι τρώγουν οι άνθρωποι και απειγορευμένες τροφές. Απειγορεύεται στους Εβραίους το κρέας, το χοιρινό. Συνεπώς, χορταίνουν και με απειγορευμένες τροφές. Σήμερα, αγαπητοί μου, τι τρώμε, τι έχουν μέσα αυτά που τρώμε? Μα και εγώ δεν ξέρω τι έχουν μέσα αυτά που τρώμε. Ακόμα, η μετάφραση του Εβραϊκού έχει ως εξής, γιατί αυτό που σας διάβασα είναι τον 70, τον οποίον τα τέκνα είναι χορτασμένα, οι οποίοι αφήνουν τα υπόλοιπα διαταβρέφητον. Δια τα εγγόνια των, αυτό εννοεί διαταβρέφητον. Χορτασμένη γενιά, χορτασμένα τα παιδιά και αφήνουν και για τα εγγόνια τους. Πράγμα που δείχνει έκτυπα την καταναλωτική μας κοινωνία. Έτσι εκβιάζουμε, αγαπητοί μου, τη φύση. Προσέξτε τι είπα, εκβιάζουμε τη φύση. Να δώσει φρούτα και λαχανικά υπερμεγέθη, μα και σε κάθε εποχή. Προσέξτε, αγκουράκια το καλοκαίρι, αγκουράκια το χειμώνα. Ντομάτες το καλοκαίρι, ντομάτες το χειμώνα. Τώρα αυτές οι ντομάτες, τα αγκουράκια, πώς γίνονται, με ενέσεις, με λιπάσματα, με ορμάνες, άλλη παράγραφο. Αν τώρα με αυτά αρρωσταίνουμε, άλλη παράγραφο. Βλέπετε η λεμαργία μας να αλλάξουμε τις εποχές, να φάμε. Και τι να φάμε αγκουράκια και ντομάτες τώρα το χειμώνα? Να φάμε λάθαμε. Θα είναι πιο νόστιμα τα αγκουράκια και ντομάτες το καλοκαίρι με τα φάμε. Και γιατί να τρώμε το καλοκαίρι λάχανο? Από φάμε το χειμώνα. Βλέπετε, αγαπητοί μου, εκβιάζουμε την φύση. Κρέατα, ζώα, μεγαλωμένα με ορμόνες. Γιατί γίνηκαμε κρεατοφάγοι. Να φάμε πολύ κρέας. Να φάμε λιγότερο. Αν το φάμε λιγότερο, τότε δεν έχουμε ανάγκη να βάλουμε, να παχαίνουμε και να φτιάχνουμε κοτόπουλα 20 ημερών, 30 ημερών και να είναι ενός κιλού. Αφύσικα πράγματα. Αφύσικα πράγματα. Προϊόντα έτσι σε υπερφυσικό μέγεθος με τη χρήση χημικών και δεν ξέρω τι άλλο. Αξιοσημείωτο είναι αυτό που λέει ο Ψαλμωδός στη συνέχεια του 16 Ψαλμού. Ακούσατε. Αυτά είναι εκείνοι που τρών από τα κεκριμένα του Θεού και χορταίνει η κοιλιά τους. Εγώ δε, λέει ο Ψαλμωδός, εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το πρόσωπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήρεμι την δόξα σου. Είναι η πλευρά του Σιφ. Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά του Κάιν. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό. Έτσι βλέπουμε, ο άνθρωπος, όπως μιλάει εδώ, εγώ θα χορτάσω με τη δόξα σου, θα καλλιεργήσω τη γη απλά. Έτσι, βλέπει το Θεό, χορταίνει με Θεό και από τη φύση θα πάρει αυτό που είναι αναγκαίον του, χωρίς εκβιασμόν της φύσεως. Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ο άνθρωπος είπε, όχι με άρτο θα ζήσει μόνο ο άνθρωπος. Αλλά από τη στιγμή που θα πούμε, όχι με άρτο να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά και με το λόγο του Θεού και με τη θεωρία του Θεού, τότε δημιουργούμε ισορροπία δυνάμεων μέσα στην φύση και δεν έχουμε αυτόν τον βασανισμό που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σύγχρονο πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι είναι εκείνο που οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να το δείξουν, να δείξουν αυτόν τον εκβιασμό με το μύθο των ασκών του Αιώλου, που άνοιξαν τους ασκούς, βγήκαν οι αέριδες από εκεί και έφεραν το πλοίο του Οδυσσέως
ενώ κοιμάτο έγινε αυτό, το έφεραν πίσω στο νησί του Αιώλου, ο οποίος δυσχυρεστήθη όταν τους είδε να γυρίζουν πίσω, γιατί αυτός ο ίδιος έβαλε τους αέριδες, τους ανέμους μέσα στους ασκούς για να φτάσουν στην Ιθάκη. Ή ακόμη, αν θέλετε, με εκείνον τον άλλον τον μύθο του μαθητευμένου μάγου, που είναι και ένα μουσικό κομμάτι αυτό, που βλέπουμε εκεί τον μαθητευόμενο μάγων, ή έβλεπε το αφεντικό του τον μάγων, σε μια απουσία του, σκέφτηκε και είπε, άνοιξα βιβλία, διάβασε, πώς μπορώ να επιστρατεύσω τις μυστικές δυνάμεις της φύσεως να με υπηρετήσουν. Και τότε άρχισε να διαβάζει και ήρθαν οι δαίμονες, το δαιμονικό στοιχείο. Και του λέγουν στις διαταγές σου. Και τότε λέει αυτός, ήθελε να πλύνει, να σφουγγαρίσει μέσα το εργαστήριο. Λέει, νερό θέλω. Πήγαν αυτοί και άρχισαν να κουβαλούν νερό από το πηγάδι. Α, λέει, τι θαυμάσια, τι θαυμάσια. Το νερό πόσο άκοπο έρχεται τώρα για να σφουγγαρίσω. Κουβαλούσαν νερό, τσίναν τους κουβάδες μέσα χωρίς να σταματούν. Άρχισαν να ανησυχεί. Ε, καλά, λέει, φτάνει. Τίποτα, κουβαλούσαν συνέχεια. Κουβαλούσαν, άρχισε το νερό να ανεβαίνει. Τον έκασε τρομάρα. Άρχισαν τα αντικείμενα να επιπλέουν μέσα στο εργαστήριο. Καταφθάνει ο μάγος, του λέει, τι είναι αυτά. Και αυτός ήξερε το μυστικό και έβαλε τις δυνάμεις αυτές της φύσεως, το δαιμονικό στοιχείο στη θέση του. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ανεκάλυψε το δαιμονικό στοιχείο μέσα στην κρίση, το απειλευθέρωσε και τώρα φωνάζει να ελέγξει το δαιμονικό στοιχείο, αλλά δεν μπορεί. Ελέγξε παρακαλώ την ατομική ενέργεια, ελέγξε παρακαλώ τις βόμβες που απειλούν την ανθρωπότητα. Υπάρχει έλεγχος. Ξεφεύγει από τα χέρια μας, αγαπητοί μου, ο έλεγχος αυτός. Έτσι, θα λέγαμε σήμερα, ο πολιτισμός προσπαθεί να ελευθερώσει τις δυνάμεις της φύσεως, με αποτέλεσμα αυτή η απελευθέρωση, έστω και αν χρησιμοποιηθεί, όπως λέμε, για ειρηνικούς σκοπούς, όμως δυστυχώς, σας είπα, ξέφυγε. Η ραδιενέργεια, οι χημικές ενώσεις, όλα αυτά προκαλούν τόσο κακό στον άνθρωπο, μα και στο περιβάλλον.